με τον Πάνο που κερδίσατε και είχατε και σχέση, γνωριζόσασταν από πριν. Όχι. Εκεί Γνωριστήκατε τον είδα. εκεί. Ναι. Σου άρεσε από την αρχή. Όταν τον είδα, έτσι μου έκανε εντύπωση. Απλώς αυτό που είχα πει και στην παραγωγή, χαρακτηριστικά το θυμάμαι, αν και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε, είναι, μου λένε, θα βρεις, πιστεύεις στον έρωτα μες στο παιχνίδι. Τους λέω, παιδιά, ο άντρας που θα με εγωίτευε εμένα, πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε σε ένα reality αγάπης. Και όμως και έγινε. Και δεν το περίμενα. Και ήταν και πολύ ωραίο για μένα αυτό το πράγμα που έζησα. Και εννοείται πως τον έχω πάντα μες στην καρδιά μου και τον αγαπώ και θα τον ξεχάσω ποτέ. Ήθελα να γυρίσω. Μου έλειψες πολύ. Και εμένα. Και ήταν και ένα παιδί που όλους μας είχε σοκάρει. Πίστευα κι εγώ ότι όσο περνάει ο καιρός ότι θα είναι πιο εύκολο, αλλά δεν είναι. Έχεις ακόμα ξεσπάσματα. Εντάξει, στεναχωριέμαι πολλές φορές, εννοείται περνάω και από το σημείο. Και ξέρεις, πιο παλιά είχα μια άρνηση και δεν ήθελα τόσο να το συζητάω, ειδικά δημόσια. Αλλά μίλησα με δικούς μου ανθρώπους και μου είπε ένας δικός μου άνθρωπος, μου λέει: Ξέρεις κάτι, και οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή μπορεί να μας στεναχωρεί άμα το συζητάμε. Αλλά αν το συζητάμε κιόλας, έτσι τους θυμάμαι, τους θυμόμαστε. Και έτσι τους δείχνουμε την αγάπη μας εκεί που είναι. Τον έχεις δει στα όνειρά σου, έχει έρθει. Ναι, πολλές φορές. Σε έχουν προσεγγίσει να πας σε reality επιβίωσης όπως το Survivor. Με έχουν προσεγγίσει φέτος, κάποιους μήνες πιο πριν, και εννοείται πως πήγα να πιω καφέ γιατί τους ξέρουν η ίδια παραγωγή με το Power of Love, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Και πήγα και τους λέω, ρε παιδιά, τους λέω, εμένα βρήκατε αφού με ξέρετε. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Δεν προσπαθήσαν να σε δελεάσουν με ένα μεγάλο ποσό. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Απλώς πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι για όλα τα πράγματα.